Σταμάτησαμε να παίζουμε όπως παίζαμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Λογικό, δεν μπορείς να έχεις αδέλφια διάρκεια. Όπως είπα και στο ημίχρονο, αντιμετωπίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οι οποίοι εμφανίστηκαν με τελείως διαφορετικό ρόστερ από τις προηγούμενα παιχνιδιά, είναι φυσιολογικό. Εμείς, και αυτό νομίζω είναι η στόχα της ομάδας, δεν χάσαμε το μυαλό μας όταν το ΑΠΟΕΛ πέρασε μπροστά στο παιχνίδι. Είχαμε σωστές επιλογές, βγάλαμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές άμυνες και ξαναχτίσαμε σιγά σιγά το παιχνίδι και στο τέλος καταφέραμε και κερδίσαμε. Στο τέλος της αναμέτρησης φάνηκε ότι οι καλαθοσφαιριστές σας είχαν τα ψυχικά αποθέματα, τη δύναμη, το κρύο αίμα στις βολές. Αυτό που οφείλεται το ότι δεν υποπέσατε σε τόσα πολλά φάουλ στο τέλος της αναμέτρησης, ενώ υπήρχαν πάρα πολλά λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κοίτα, και οι δύο ομάδες, εμείς το λέμε 30 βολές, το απόλυσε όταν και αυτό 30, υπήρχαν πολλές βολές. Και οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες στις ελεύθερες βολές, το απόλυσε 4, εμείς χάσαμε 5. Το ότι βάλαμε τις βολές στο τέλος έχει να κάνει με την ικανότητα, την ψυχραιμία, την εμπειρία των παιχτών. Την τύχη, πες το όπως θέλεις. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ βρίσκαμε λύση στην επίθεση, βρίσκαμε και λύση στην άμυνα. Καταφέραμε με διάφορα τρίκ, παρόλο που ήμασταν φορτωμένοι με κάποια φάουλ συγκεκριμένοι παίχτες μας, που είναι πολύ σημαντική κομβική για την άμυνά μας. Οι υπόλοιποι καταφέραν και αναπλώσαν αυτό το κενό και βγάλαμε πολύ καλές άμυνες, πήραμε τα rebound, πολύ σημαντικό. Και έτσι καταφέραμε και αλλάξαμε το παιχνίδι. Και τώρα τελικός της Τετάρτης. Υπάρχουν μέρες για ξεκούραση και για τακτική. Ναι, θα σε ρωτήσω αν κατά πόσο είναι 50-50, διότι όλη η τελική είναι 50-50, αλλά πώς το βλέπετε τώρα. Πλέον ανέβει κατά 25%, γιατί είμαστε με το παιχνίδι 25% τέσσερις ομάδες, τώρα είμαστε στο 50%. Φαβορή όχι, είναι ένας τελικός. Παίζουν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες παίξαν στο τελικό του πρωταθλήματος. Πέρσι χάσαμε, πριν δύο χρόνια πήραμε το πρωτάθλημα. Είναι ένα παιχνίδι, είναι τελικός, είναι ο πρώτος τίτλος. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και οι δύο ομάδες. Μικρά τακτικά πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ή να εντάξουμε στο λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε στο παιχνίδι, σαφώς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Αλλά και οι δύο ομάδες αποτελούνται από πάρα πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία όσοι έρθουν και ελπίζουν να έρθουν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι ήταν σήμερα στο γήπεδο με αυτά τα 100 άτομα. Να απολαύσουν το παιχνίδι, να απολαύσουν πραγματικά δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που θα δώσουν τα πάντα για πάνω το κύπελλο. Και κάνει τελευταίο, το ότι θα αγωνιστείτε απέναντι σε μια ομάδα που όταν ήρθατε στην Κύπρο μεγαλουργήσατε, πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Εντάξει, το έχω ξεπεράσει, δεν είναι πρώτη φορά. Οπότε ναι, είναι διαφορετικό, είναι ένας τελικός. Δεν έχει σημασία ποιον αντιμετωπίζεις. Τα συναισθήματα μένουν στην άκρη στη διάρκεια του παιχνιδιού. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την ομάδα σου και μετά οι αναμνήσεις είναι πάντα και θα τις έχεις forever.